Γεια χαρά! Είμαι ο Νέστορας και σήμερα θα μιλήσουμε για drones και πιο συγκεκριμένα για τον γρίφο του Manual Exposure. Τι εννοούμε όμως Manual Exposure? Εννοούμε τη χειροκίνητη και όχι αυτόματη ρύθμιση της κάμερας, έτσι ώστε να έχουμε σωστή έκθεση φωτός, χωρίς καμένα λευκά, χωρίς μπουκωμένα μαύρα και ταυτόχρονα να μπορούμε να πετύχουμε κάποιες φωτογραφικές τεχνικές. Πώς όμως καταλαβαίνουμε ποια είναι η σωστή έκθεση? Σίγουρα όχι με το μάτι. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να δούμε σωστά και καθαρά έξω σε μια ηλιοφάνεια από την οθόνη του κινητού μας ή την οθόνη μιας κάμερας χειρός το τι ακριβώς συμβαίνει με το πλάνο μας. Γι' αυτό εμπιστευόμαστε τρία πολύ χρήσιμα εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο είναι η ένδειξη του exposure value. Είναι αυτή η γραμμή που έχει κάποια νουμεράκια και πηγαίνει από αρνητικούς αριθμούς στο 0,0 και σε θετικούς αριθμούς. Στο 0 μας δείχνει τη σωστή έκθεση, στους αρνητικούς ότι είμαστε υποεκτεθειμένοι και στους θετικούς ότι είμαστε υπερεκτεθειμένοι. Το exposure value όμως είναι απλά ένα νουμεράκι. Δεν μπορούμε να το εμπιστευτούμε με απόλυτη ακρίβεια. Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατανομής αυτού του exposure μέσα στο κάδρο μας. Το πόσο σκούρη είναι η σκούρη τόνη μας, το πόσο φωτεινή είναι η φωτεινή, το πού βρίσκονται τα mid-tones. Γι' αυτό το λόγο έχουμε το δεύτερο εργαλείο μας, το histogram. Αυτό είναι το κυριότερο εργαλείο που μας βοηθάει να έχουμε μια σωστή έκθεση. Γιατί μπορούμε πάρα πολύ άμεσα να δούμε αν είμαστε υπερεκτεθειμένοι, υποεκτεθειμένοι ή γενικότερα να δούμε πού βρίσκεται μέσα στο εύρος του dynamic range της κάμερας η φωτεινότητά μας. Το histogram λοιπόν, από τα αριστερά βλέπουμε ότι έχει τους πιο σκούρους τόνους, στη μέση τους μέσους τόνους και στα δεξιά έχει τους πιο φωτεινούς τόνους. Όσο πιο ψηλά είναι αυτά τα βουναλάκια που σχηματίζονται, σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας σε αυτή την περιοχή φωτεινότητας. Αν σκουρίνουμε την εικόνα μας, θα δούμε ότι τα βουναλάκια αυτά μαζεύονται στην αριστερή πλευρά. Αν φωτίσουμε πάρα πολύ την εικόνα μας, θα δούμε ότι μαζεύονται στη δεξιά πλευρά και ακουμπάνε την άκρη, δείχνοντας μια καμένη ουσιαστικά εικόνα. Το ιδανικό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ, να μην έχουμε τόνους οι οποίοι αγγίζουν την αριστερή πλευρά, ούτε τη δεξιά πλευρά, ακόμα και αν έχουμε κάποιους τόνους στην περιοχή των highlights. Αν δεν ακουμπάνε την άκρη και βρίσκονται κάπου εδώ, είναι μια πληροφορία η οποία πραγματικά έχει καταγραφεί. Αν αγγίξουν όμως την άκρη, σημαίνει ότι έχουμε το απόλυτο λευκό και αυτή η πληροφορία έχει χαθεί. Κάτι που δεν διορθώνεται στο edit. Το τρίτο εργαλείο το οποίο μας βοηθάει στην έκθεση δεν μας ορίζει ακριβώς τι έκθεση έχουμε, απλώς είναι μια υπενθύμηση να μην ξεφύγουμε παραπάνω από εκεί που πρέπει. Μιλάω για το zebra pattern, το οποίο μας προειδοποιεί ποια σημεία της εικόνας μας είναι υπερεκτεθειμένα. Ποια έχουν καεί δηλαδή ή πλησιάζουν να καούν ανάλογα με τη ρύθμιση. Τώρα που είδαμε πώς διαβάζουμε τη σωστή έκθεση, πάμε να δούμε πώς την ορίζουμε. Τρεις είναι οι βασικές ρυθμίσεις της κάμερας που αφορούν την έκθεση. Το ISO, το aperture ή αλλιώς διάφραγμα στα ελληνικά και το shutter speed, αλλιώς ταχύτητα κλίστρου. Το κάθε ένα από αυτά αλλάζει τη φωτεινότητα της εικόνας, αλλά όταν τα χρησιμοποιήσουμε σε κατάλληλους συνδυασμούς μπορούν να μας προσφέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ξεκινάμε με το ISO, το οποίο δεν είναι ακριβώς μια ρύθμιση η οποία αφήνει περισσότερο ή λιγότερο φως, αν και μας κάνει φωτεινότερη την εικόνα, αλλά είναι μια ηλεκτρονική ενίσχυση του σένσορα. Στα χαμηλότερα επίπεδα δεν έχει ενίσχυση και δεν έχει noise. Σε υψηλότερα επίπεδα έχει ενίσχυση, πιο φωτεινή εικόνα, αλλά περισσότερο noise μαζί της. Ιδανικά θέλουμε να βρίσκεται στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, εκτός και αν χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αυτή την έξτρα ενίσχυση γιατί το φως πολύ απλά δεν φτάνει. Η επόμενη ρύθμιση είναι το aperture, αλλιώς διάφραγμα. Στην πράξη είναι ένα άνοιγμα μέσα στο φακό, το οποίο ανοίγει η διάμετρός του ή μικραίνει, με αποτέλεσμα να αφήσει περισσότερο ή λιγότερο φως αντίστοιχα. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσο έχουμε πιο ανοιχτό ή πιο κλειστό αυτό το διάφραγμα. Το πρώτο είναι το επίπεδο του sharpness. Συνήθως οι φακοί στα δύο άκρα τους, στο πιο ανοιχτό και στο πιο κλειστό τους, δεν έχουν την πιο sharp απόδοσή τους. Οπότε μπορεί να παρατηρήσουμε μια διαφορά στο sharpness από το 2,8 και το 11 για παράδειγμα, τα δύο άκρα, σε σχέση με το 4, το οποίο μπορεί να μας έχει μια πιο sharp εικόνα. Είναι μικρή διαφορά, αλλά αν θέλετε την πιο sharp εικόνα σας, καλύτερα να βρίσκετε κάπου στο 4. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το πιο στενό depth of field και το bokeh σε ανοιχτότερο διάφραγμα. Αυτό όμως δεν θα το παρατηρήσουμε σε ένα drone, γιατί bokeh θα δούμε μόνο σε πάρα πολύ κοντινή εστίαση και στην εναέρια φωτογραφία μιλάμε για focus πολύ μεγάλων αποστάσεων. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό που αφορά το πιο κλειστό διάφραγμα είναι όταν φωτογραφίζουμε κόντρα στον ήλιο ή σε κάποια φωτεινή πηγή, θα δούμε αυτές τις αστερωτές ακτίνες σε σχέση με ένα μεγαλύτερο διάφραγμα. Η τρίτη ρύθμιση είναι το shutter speed, αλλιώς ταχύτητα κλίστρου. Αφορά στην πράξη το πόσο ακριβώς κρατάει αυτή μια στιγμή που χρειάζεται για να βγει μια φωτογραφία. Κρατάει ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου,
Ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Μισό δευτερόλεπτο. 5 δευτερόλεπτα. Ακριβώς αυτό είναι το shutter speed. Περισσότερη ώρα ανοιχτό, περισσότερο φως. Λιγότερη ώρα ανοιχτό, λιγότερο φως μπορεί να περάσει μέσα στο σένσορα. Αντίστοιχα, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με την πιο γρήγορη και την πιο αργή ταχύτητα. Αν για παράδειγμα θέλουμε να φωτογραφίσουμε κάτι που κινείται γρήγορα και θέλουμε να μείνει απόλυτα ακίνητο στην φωτογραφία μας, χωρίς κανένα motion blur, τότε χρειαζόμαστε μια γρήγορη ταχύτητα. Αν θέλουμε να καταγράφεται η κίνηση στο χώρο, να υπάρχει motion blur, τότε μιλάμε για μια πιο αργή ταχύτητα. Επίσης μιλάμε και για long exposure, τη φωτογραφία δηλαδή που έχει πολύ αργά shutter speeds, 2 ή και περισσότερα δευτερόλεπτα. Έτσι, με μια όσο το δυνατόν ακίνητη κάμερα, μπορούμε να καταγράψουμε την κίνηση, παράδειγμα, των αυτοκινήτων, έχοντας shutter speed 2 δευτερόλεπτα, για παράδειγμα. Το ίδιο ισχύει και σε βίντεο. Αν θέλουμε να έχουμε κατά την κίνηση motion blur, βάζουμε shutter speed τον μισό χρόνο από ό,τι κρατάει το κάθε μας frame. Για παράδειγμα, αν γυρίζουμε με 25 frame το δευτερόλεπτο, κάθε frame κρατάει 1/25 του δευτερολέπτου. Ποιος είναι ο μισός χρόνος του? Το 1/50 του δευτερολέπτου. Φαίνεται σαν να διπλασιάζουμε το νουμεράκι 25-50. Στην πράξη, επειδή μιλάμε για κλάσματα, είναι το μισό. Επίσης, πέρα από τα τρία settings που ορίζουμε την έκθεση, έχουμε και το white balance, τη θερμοκρασία του λευκού δηλαδή. Αυτό αφορά το πόσο θερμή ή ψυχρή θα είναι η εικόνα μας. Και το καλύτερο είναι να την έχουμε ακριβώς εκεί που πρέπει κατά την εγγραφή, και αν θέλουμε να δώσουμε πιο θερμούς τόνους στην πορεία, το κάνουμε κατά την επεξεργασία. Πρέπει όμως να έχουμε μια σωστή βάση. Το white balance ορίζεται σε βαθμούς Kelvin, αλλά για ευκολία υπάρχουν και ρυθμίσεις sunny, cloudy κτλ. Από τη στιγμή που πετάμε drone έξω τη μέρα και δεν μας αφορά τόσο ο τεχνητός φωτισμός, ιδιαίτερα μέσα σε ένα σπίτι, κυρίως αυτή η ρύθμιση θα μείνει στο sunny ή στο cloudy. Και επειδή μιλάμε για drones, το θέμα είναι ότι δεν έχουν όλα μεταβλητό διάφραγμα. Αρκετά έχουν fixed διάφραγμα, σταθερό δηλαδή, στο 2,8. Αυτό στην πράξη μας εμποδίζει να έχουμε τρεις διαθέσιμες επιλογές για να διαχειριστούμε το exposure μας. Οπότε όταν θέλουμε να έχουμε το shutter speed σε μια αργή σχετικά ταχύτητα για να έχουμε motion blur, συνήθως σε μια ηλιόλουστη μέρα θα δούμε ότι με σταθερό 2,8 διάφραγμα τα πάντα θα είναι υπερεκτεθειμένα. Δεν έχουμε δυνατότητα να κλείσουμε το διάφραγμα για να αφήσουμε λιγότερο φως να περάσει. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ND φίλτρα, τα οποία κάνουν μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Να μειώνουν φως, εξισορροπώντας την έκθεση. Τα συγκεκριμένα φίλτρα είναι της τάξης του ND8, 16 και 32. Όσο μεγαλώνει το νούμερο, σημαίνει ότι κόβει περισσότερο φως. Τώρα που μάθαμε τι κάνει κάθε ρύθμιση, πάμε να δούμε και μερικά πρακτικά παραδείγματα. Έστω ότι θέλουμε να πετύχουμε μια σωστή έκθεση, έχοντας στο 2,8 το aperture, γιατί πολύ απλά σε πολλά drones είναι κλειδωμένο σε αυτή τη ρύθμιση, οπότε θα πάρω ένα τέτοιο σενάριο, άσχετα που στο Mavic 2 Pro εδώ μπορώ να αλλάξω aperture. Και θέλουμε να πάμε στο 1:50 το shutter μας, για να έχουμε το ομαλό motion blur. Αυτή τη στιγμή φοράω ND32, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ έντονη ηλιοφάνεια, αλλά ακόμα και με το ND32, στο 1:50 θα δούμε ότι ο ουρανός μας είναι καμένος. Τα σύννεφα είναι καμένα. Το βλέπουμε και στο ιστόγραμμα στα δεξιά. Δύο επιλογές έχω. Μία είναι να κατεβάσουμε το shutter λίγο περισσότερο. Σε αυτό το σημείο, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι η δεξιά πλευρά του ιστογράμματος έχει ισορροπήσει, δεν αγγίζει την άκρη, όπως ήταν εδώ. Εδώ είμαστε και λίγο υποφωτισμένοι, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι τόνοι του λευκού έχουν παραμείνει στο σωστό επίπεδο. Και τα shadows μπορούμε να τα σηκώσουμε λιγάκι στο edit την πορεία. Δεν έχουν όμως μπουκώσει, το βλέπουμε στα αριστερά του ιστογράμματος. Δεν μας πειράζει που έχουμε την ταχύτητα στο 1:160. Είναι μια υποχώρηση την οποία θα κάνουμε προκειμένου να χάσουμε λίγο από το motion blur της ταχύτητας, αλλά πρέπει να έχουμε μια σωστή έκθεση. Αυτό είναι το κυριότερο. Και έτσι κι αλλιώς, επειδή ακριβώς όλα μας τα θέματα είναι αρκετά μακριά από μας και δεν κινούνται γρήγορα, αν και κινούμε σε full speed αυτή τη στιγμή, στην πράξη δεν θα είχαμε τόσο έντονο motion blur, ακόμα και 1:50 να ήταν η ταχύτητα. Σε ένα δεύτερο παράδειγμα, το οποίο αφορά την εξισορρόπηση aperture και shutter, φυσικά μιλώντας για drones τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αλλάξει το aperture τους, όπως το Mavic 2 Pro, το Phantom 4 Pro. Θα δούμε ένα παράδειγμα το πώς μπορούμε να έχουμε με διαφορετικές ρυθμίσεις το ίδιο ακριβώς exposure. Π.χ. έχουμε το aperture στο 2,8 και την ταχύτητα στο 1:100. Όσο μειώνουμε το aperture, αυξάνοντας το νούμερό του δηλαδή, μειώσαμε φως αυτή τη στιγμή πηγαίνοντας το από το 2,8 στο 4,5. Δίνοντας πιο αργό shutter speed, μπορούμε να έχουμε ακριβώς την ίδια έκθεση που είχαμε πριν, αυτή τη φορά όμως με έμφαση σε πιο αργό shutter speed.
Αντίστοιχα, αν θέλαμε μια πάρα πολύ αργή ταχύτητα, στο 1 προς 25, που είναι το όριο όταν τραβάμε βίντεο με 25 frame per second, στο 6,3 το aperture μας φέρνει την έκθεση ακριβώς στα ίδια επίπεδα που ήμασταν και τις δύο προηγούμενες φορές. Βρισκόμαστε και σε περίοδο καραντίνας, δεν υπάρχει και πολλή κίνηση, αλλά αν θέλαμε για παράδειγμα μια πάρα πολύ αργή ταχύτητα της τάξης του 1 δευτερολέπτου, θα είχαμε φυσικά ένα πάρα πολύ υπερεκτεθειμένο αποτέλεσμα, κατάσπαρα τα πάντα. Κλείνοντας όμως το διάφραγμα στο 11, που είναι η πιο κλειστή του ένδειξη, και φορώντας το ND32, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το πιο σκούρο ND που έχω στη διάθεσή μου, βλέπουμε ότι ακόμα δεν μπορούμε να φτάσουμε με τόσο έντονη ηλιοφάνεια σε επιθυμητό αποτέλεσμα exposure. Με ένα πιο σκούρο φίλτρο θα είχαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Θα ρίξουμε όμως την έκθεσή μας στο 1 προς 6,25 και έχουμε ακριβώς την ίδια έκθεση που είχαμε νωρίτερα. Και σε σχέση με μια πιο γρήγορη ταχύτητα, αυτό το αυτοκίνητο θα βγει κουνημένο λόγω του τόσο αργής ταχύτητας, αλλά σε σχέση με μια πιο γρήγορη ταχύτητα, εδώ ας πούμε έχουμε ακριβώς την ίδια έκθεση, αυτά τα αυτοκίνητα θα βγουν ακίνητα στη φωτογραφία μας. Ελπίζω να μάθατε κάτι από αυτό το επεισόδιο και εύχομαι να μην χρειαστεί να ρωτήσετε κανέναν ξανά ποιες είναι οι καλύτερες ρυθμίσεις για την κάμερά σας. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν οι καλύτερες ρυθμίσεις. Αναλόγως στις φωτιστικές συνθήκες και το τι θέλουμε να πετύχουμε, πρέπει να κάνουμε την κατάλληλη έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.